Καλή σας μέρα, κύριε Δελή. Τι κάνετε? Καλή χρονιά. Καλή σας μέρα, κύριε Κουίκ. Καλή χρονιά και σε όλους τους ακροατές μας. Λοιπόν, σε εσάς λέγει τώρα ο κλήρος για να μιλήσουμε για το πολιτικό σκέλος της περιοδίας που κάνει στη Μέση Ανατολή ο Μπλίνκεν. Περνάει και από την Αθήνα, θα πάει και στην Άγκυρα. Εμένα μου μυρίζει λίγο F-16. Η κύρα Αδάμ σήμερα γράφει στη Δημοκρατία ότι ζητάει και άλλες διευκολύνσεις ο Μπλίνκεν. Η άποψή σας? Κοιτάξτε, πέρα από τα όσα τραγικά συμβαίνουν και επικίνδυνα στη Μέση Ανατολή, σε σχέση βέβαια πάντα με τον Παλαιστινιακό λαό, τον πολύπαθο που για δεκαετίες δεν έχει καταφέρει ακόμα να έχει τη δική του πατρίδα, το ζήτημα πιο συγκεκριμένα της επίσκεψης του κυρίου Μπλίνκεν από την Άγκυρα πρώτα και μετά από την Αθήνα, νομίζουμε ότι είναι μια στάση σε αυτό που έχει ονομαστεί ο δικός χάρτης της διαθέτησης των ελληνοτουρκικών διαφορών, πάντα βέβαια υπό αμερικανονατοϊκή εποπτεία. Μιλάμε για F-16 ή μιλάμε για Αιγαίο? Είναι μέσα και τα F-16, είναι όλα. Είναι ένας οδικός χάρτης που αφορά τις ελληνοτουρκικές διαφορές και πιο συγκεκριμένα τις αξιώσεις της Τουρκίας. Και δεν πρέπει να λησμονούμε, κύριε Κουίκ, την απόφαση την περσινή της Συνόδου του ΝΑΤΟ στο Βιλνιούς, που μίλαγε για την ενίσχυση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, για την απόσπαση, με στόχο βεβαίως την απόσπαση της Τουρκίας από την επιρροή της Ρωσίας, γιατί όπως είναι γνωστό κάνει παιχνίδι η Τουρκία, η τουρκική ηγεσία και με την Ρωσία. Και όλα αυτά βεβαίως ανοίγουν ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι στην εκμετάλλευση, στην συνδιαχείριση στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, από το οποίο θα βγουν πολύ ωφελημένοι οι μεγάλη η ενεργειακή όμιλη, αμερικάνικη, ευρωπαϊκή. Αλλά το λέμε ευθέως, κύριε Κουίκ, ότι αυτό συνιστά μεγάλους κινδύνους για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Μιλάμε για ένα παζάρι εφόλης της ύλης αυτή τη στιγμή που έχει ξεκινήσει και ίσως δεν είναι καθόλου άσχετες και οι πρόσφατες δηλώσεις του κυβερνητικού βουλευτή του κυρίου Συρίγου για το ότι είναι απαρχαιωμένη, που το είπε, η συνθήκη της Λοζάνης. Είναι πολύ επικίνδυνη αυτή η συζήτηση που έχει ανοίξει σε σχέση με την συνθήκη της Λοζάνης και βεβαίως είναι βούτυρο στο ψωμί της τουρκικής αναθεωρητικής πολιτικής. Ναι, σωστά. Ναι. Τώρα, έτσι βλέπουμε την επίσκεψη Μπλίνκεν. Εδώ εντάσσεται μέσα σε αυτό το πλαίσιο, προκειμένου να συζητούν, δεν ξέρουμε καταρχάς τι συζητούν, δεν γνωρίζουμε τις αξιώσεις, τις απαράδεκτες αξιώσεις της τουρκικής ηγεσίας για την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών, για την μουσουλμανική μειονότητα την οποία επιμένει να την αποκαλεί τουρκική. Αυτό είναι αλήθεια. Και βεβαίως ανησυχούμε για τις θέσεις συνολικά των ελληνικών κυβερνήσεων που παρότι αναγνωρίζουν μια μόνο διαφορά για την Υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ, ωστόσο όπως όλοι γνωρίζουμε και όπως έχουν διαρρεύσει στις διερευνητικές συνομιλίες παλαιότερα, μιλάω για το 3 και για το 10, συζητήθηκαν ακόμα και θέματα κυριαρχίας και χωρικών υδάτων. Είναι επικίνδυνα ζητήματα αυτά και για τον ελληνικό και για τον τουρκικό λαό και λέω έτσι για να το συγκεφαλαιώσω, κύριε Κουίκ, λέω ότι η ειρήνη, η πολυπόθητη αυτή ειρήνη και για τον ελληνικό και για τον τουρκικό λαό προϋποθέτει την απεμπλοκή των χωρών, των δύο αυτών χωρών, από όλες αυτές τις λικοσυμμαχίες, τις υπεριαλιστικές συμμαχίες από την αγκαλιά των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια θα έβαζα εδώ και ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα, κύριε Δελή. Η αναμόρφωση του ΟΗΕ, ένας ΟΗΕ ο οποίος είναι ένα κτίριο που δεν προσφέρει επί της ουσίας τίποτα. Ναι, Συμβούλιο Ασφαλείας. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι το βέτο σημαία στο Συμβούλιο Ασφαλείας και κάθε χώρα ανάλογα με το τι τη βολεύει να μπλοκάρει αποφάσεις. Κύριε Κουίκ, επειδή είστε έμπειρος. Έγινε πρόσφατα από τον Αμερικάνο, έγινε πρόσφατα. Είστε έμπειρος δημοσιογράφος και γνωρίζετε πολύ καλά την ιστορία. Ναι. Ασφαλώς και γνωρίζετε ότι στον ΟΗΕ αποτυπώνεται πάντα ο διεθνής συσχετισμός των δυνάμεων. Ο ΟΗΕ όπου τότε υπήρχε, τις δεκαετίες που υπήρχε το σοσιαλιστικό στρατόπεδο,
που δεν θα λέγαμε ότι δεν θα λέγαμε ότι αυτό από μόνο του αρκούσε για να έρθει η ειρήνη στον κόσμο και η δικαιοσύνη, αλλά ωστόσο αποτελούσε ένα πολύ σημαντικό αντίβαρο για τα δικαιώματα των λαών. Τώρα δεν υπάρχει αυτό πια, αυτό το σοσιαλιστικό στρατόπεδο, και έχουν μείνει ο συσχετισμός του τρόμου, μου λέει, ισορροπία του τρόμου. Έχουν μείνει μόνο οι υπεριαλιστικές δυνάμεις, όπως και αν λέγονται αυτές. Ναι. Και όχι μόνο δυτικές, οι οποίες τσακώνονται ανοιχτά πια και αξιοποιούν η κάθε μία και τον ΟΗΕ και τις αποφάσεις του και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας κατά το δοκούν. Έχει γίνει ένας υπηρέτης πραγματικά, αυτή είναι η κατάληξη αυτού του οργανισμού, ένας υπηρέτης πραγματικά των υπεριαλιστικών επιδιώξεων πάρα πολύ συχνά. Κύριε Δελή, μέσα σε αυτή την τρέλα που ζούμε, με κόσμο να σφάζεται απέναντι στην Μέση Ανατολή, με εδώ πέρα να σφαζόμαστε με την ακρίβεια των τιμών στα ράφια, ναι. Μπαίνει στην ατζέντα ξαφνικά και το θέμα το θέμα του νόμου περί γάμου ομόφυλων. Το αγαπημένο, το μηντιακό τα τελευταία 24 ώρα. Ναι. Η θέση του ΚΚΕ απέναντι σε αυτό το ζήτημα ποιο είναι? Δείτε, δεν υποτιμάμε αυτή τη συζήτηση, ούτε τη σνομπάρουμε. Θα σας πω ανοιχτά τις σκέψεις που έχουμε γύρω από αυτό το ζήτημα. Βεβαίως περιμένουμε κι εμείς. Το κάρο. Να δούμε το ακριβές περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Το κάρο πριν το άλλο. Να τοποθετηθούμε ολοκληρωμένα. Ναι. Τώρα μιλάμε για επί γενικών ζητημάτων. Ωστόσο, έχουμε 2-3 παρατηρήσεις, θα σας τις πω τώρα. Πρώτα, ποιο είναι για ποιο πράγμα θα έρθει αυτός ο νόμος για την επέκταση του γάμου σε ομόφυλα ζευγάρια? Το μόνο που θα ρυθμίζει είναι για την νομική αναγνώριση της κοινής γονικής μέρημνας. Έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτό ουσιαστικά έρχεται να ρυθμίσει. Στο ζήτημα αυτό θέλω να σας πω το κριτήριο του ΚΚΕ ποιο είναι. Και αυτό είναι κατά προτεραιότητα όμως, κύριε Κουίτ, είναι κατά προτεραιότητα το παιδί. Το ίδιο το παιδί, τα δικαιώματά του, τα συμφέροντά του, η προστασία του παιδιού, όπως λέμε. Γιατί επιμένουμε άραγε να το λέμε αυτό? Μα γιατί έχουμε υπόψη μας και την πείρα του τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, έχουμε υπόψη μας και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτή η πείρα λέει, κύριε Κουίτ, ότι διαγράφεται μετά από μια τέτοια εξέλιξη κάθε αναφορά στη μητρότητα και την πατρότητα, που είναι, αν θέλετε, οι αντικειμενικές βιολογικές προϋποθέσεις της γέννησης μιας καινούργιας ζωής. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Και δεν είναι μόνο ότι διαγράφεται η έννοια της μητρότητας και της πατρότητας, αλλά φτάνει να αναγνωρίζεται σε ένα παιδί ότι μπορεί να έχει γονική σχέση ακόμα και με περισσότερους από δύο γονείς. Με το γονέα 1, με το γονέα 2, με το γονέα 3, με το γονέα 5, με το γονέα 7. Αυτά νομίζω δικαιολογημένα μας προβληματίζουν και θεωρώ ότι προβληματίζουν και όλους τους ακροατές που μας ακούνε. Δεν μπορεί για αυτά να μην συζητήσουμε. Μας προβληματίσει όμως και κάτι ακόμη, κύριε Κουί. Και αυτό είναι ότι η ακόμα μεγαλύτερη, αν θέλετε, εμπορευματοποίηση και εκμετάλλευση του γυναικείου σώματος μέσω πια τώρα και της λεγόμενης εμπορευματοποιημένης παρένθετης μητρότητας. Γιατί ξέρετε, υπάρχει νόμος τον οποίο έβγαλε η σημερινή κυβέρνηση, όπου τιμολογεί την παρένθετη μητρότητα μέχρι με 20.000 ευρώ. Και μετά μας μιλάνε για αλτρουιστική πράξη. Είναι ζητήματα βιοειθικής πολύ σημαντικά, είναι επιστημονικά ζητήματα τα οποία ανοίγουν, δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε. Και θέλω εδώ να σας πω ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα παρακολουθούμε κι εμείς, τα κέρδη της παγκόσμιας βιομηχανίας της παρένθετης μητρότητας έχουν φτάσει στα 14 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι 14 δισεκατομμύρια δολάρια τα κέρδη της παγκόσμιας βιομηχανίας της παρένθετης, της εμπορικής παρένθετης μητρότητας. Ναι, ναι. Έπειτα, ακούμε διάφορες απόψεις. Λένε κάποιοι, θέλουμε να έχουμε δύο παιδιά, με φίλο μάλιστα και της αρεσκίας μας, ναι, για να τους μεταδώσουμε την προσωπικότητά μας. Μιλάμε δηλαδή για απόψεις ευγονικής, με τις οποίες εμείς δεν συμφωνούμε, μας προβληματίζουν, και βεβαίως θέλω να το πω εδώ στην εκπομπή σας, είμαστε σε απόλυτη αντιπαράθεση και με σκοταδιστικές, με εθνικιστικές απόψεις που αναπαράγουν διάφορες ακροδεξίες δυνάμεις για το θεσμό της οικογένειας και αντιμετωπίζουν τη γυναίκα ως μια απλή μηχανή αναπαραγωγής παιδιών.
δεν βλέπουμε έτσι τη γυναίκα. Η γυναίκα είναι μια προσωπικότητα, είναι ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος. Και όσο είμαστε αντίθετοι με αυτές τις απόψεις, άλλο τόσο είμαστε αντίθετοι, κύριε Κούη, και με διάφορες αντιεπιστημονικές απόψεις περί κοινωνικής κατασκευής του φύλου, αποκλειστικά κοινωνικής κατασκευής του φύλου, που φτάνουν να αμφισβητούν μέχρι και την αντικειμενική κοινωνική πραγματικότητα. Δηλαδή πια την βιολογική, τη συμπληρωματική βιολογική σχέση ανάμεσα σε έναν άντρα και σε μια γυναίκα, προκειμένου να γίνει η τεκνοποίηση. Είναι ζητήματα τα οποία καλώς κάνουμε και τα συζητάμε, παρά το ότι υπάρχουν μια σειρά από πολύ σοβαρά προβλήματα. Και τα δικαιώματα των παιδιών, κύριε Κουίκ, κλείνοντας την τοποθέτησή μου, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένα από ένα κράτος, είτε είναι σε γάμο, είτε είναι εκτός γάμου, είτε είναι οπουδήποτε. Μιλάμε για τα παιδιά, δεν μπορεί να έχουν περισσότερα δικαιώματα αυτά που είναι σε ένα γάμο και οι άνθρωποι. Γι' αυτό συζητάμε. Και βάζουμε την κοινωνική διάσταση δηλαδή των δικαιωμάτων πέρα από τα ατομικά δικαιώματα που μπορεί να έχει, που πρέπει να έχει κάθε άνθρωπος. Θα πω ότι πραγματικά με εντυπωσίασε θετικά η τοποθέτησή σας πάνω σε αυτό το ζήτημα, το οποίο... Προβληματισμούς βάζουμε. Ναι, ναι, συμφωνώ. Όχι, συμφωνώ. Ξέρετε κάτι, όταν ακούς... Οι οποίοι δεν απαντιούνται με αφορισμούς. Συμφωνώ. Κατάλαβα βεβαίως ότι είναι κάποια μια συζήτηση, είναι μια συζήτηση που έχει και βαθιά επιστημονική, αν θέλετε, και ηθική πλευρά από την άποψη της βιοηθικής. Ναι, και αντιλαμβάνομαι ότι δεν ήταν μια προσωπική, μια απάντηση για ένα θέμα το οποίο, ας πούμε, τέθηκε για πρώτη φορά από τον κύριο Κασελάκη, αλλά είναι μια γενικότερη τοποθέτηση, σωστά. Βεβαίως. Αυτή είναι η. Χίλια μπράβο. Η κυρία Βασιλική μου στέλνει ένα μήνυμα. Επιτέλους κάποιος μίλησε σωστά για τη μητέρα που μέχρι τώρα δεν έχει κανείς. Χίλια μπράβο. Σας έρχονται μηνύματα τώρα. Πού να το φανταστώ ότι θα μίλαγα με βουλευτή του Κουκουέ και θα πέραμε και μπράβο. Το λέω αυτό γιατί σας αγαπώ ιδιαίτερα. Χωρίς να είμαι κομμουνιστής, εγώ ξέρετε ότι δεν ανήκω στον χώρο σας. Πολλές φορές ο κόσμος δεν γνωρίζει τις πραγματικές θέσεις του ΚΚΕ, γιατί φτάνουν σε αυτόν διαστρεμπλωμένες. Να είναι καλά ο φίλος μου Θανάση ο Παφίλης. Αυτόν τον αγαπώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δελή. Εύχομαι καλή χρονιά να έχετε.